Η Μεγάλη Δευτέρα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Ισραηλίτη Ιωσήφ, του γιου του Ιακώβ, πρόσωπα που αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη και στην άκαρπη σικιά που την καταράστηκε ο Χριστός και ξεράθηκε με ένα του λόγο. Ο Ιωσήφ ήταν ο μικρότερος υιός του Ιακώβ, ο οποίος όμως εκδιώχθηκε από τα αδέρφια του και ενώ αρχικά τον είχαν ρίξει σε ένα βαθύ λάκκο και προσπάθησαν να εξαπατήσουν τον πατέρα τους χρησιμοποιώντας κάποιο ματωμένο ρούχο ότι δήθεν τον κατασπάραξε κάποιο άγριο θηρίο, τελικώς τον πούλησαν σε περιπλανόμενους εμπόρους οι οποίοι με τη σειρά τους τον πούλησαν στον αρχιμάγειρα του Φαραώ της Αιγύπτου, τον Φαραώ Πετεφρή. Εκεί, ο νεαρός Ιωσήφ, αφού δεν ενέδωσε στις ερωτικές επιθυμίες της συζύγου του Φαραώ, συκοφαντήθηκε από την ίδια και ο Φαραώ τελικώς τον φυλάκισε. Κάποτε όμως ο Φαραώ είδε ένα παράξενο όνειρο και ζήτησε έναν ερμηνευτή όνειρων. Ο νεαρός Ισραηλίτης ερμήνευσε ότι θα έρθουν στη χώρα της Αιγύπτου 7 χρόνια εφορίας και 7 χρόνια ακαρπίας. Ο Φαραώ, ευχαριστημένος και ενθουσιασμένος από τη σοφία του νεαρού Ισραηλίτη, έδωσε στον Ιωσήφ διάφορα αξιώματα. Ο Ιωσήφ διαχειρίστηκε άριστα την εξουσία και φρόντισε στα δύσκολα χρόνια της ακαρπίας και του λοιμού τον λαό της Αιγύπτου. Στα πρόθυρα του λοιμού, τα αδέρφια του που τον είχαν φωνήσει φανερώθηκαν μπροστά του ζητώντας βοήθεια. Εκείνος όμως όχι μόνο δεν κράτησε κακία σε εκείνους που τον είχαν πετάξει σε ένα βαθύ λάκκο εξαπατώντας τον πατέρα τους, αλλά αντιθέτως τους συγχώρεσε και προσκάλεσε τους ίδιους και τους γονείς του μόνιμα στην Αίγυπτο. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας όρισαν να τιμούμε την Μεγάλη Δευτέρα τον δίκαιο Ισραηλίτη Ιωσήφ και το γεγονός της ξεραμένης σικιάς για να μιμηθούμε κι εμείς τον Ιωσήφ στην αρετή και να αποφύγουμε την άκαρπη σικιά ώστε με όπλα την πνευματικότητα να ακολουθήσουμε τον Κύριο Ιησού στο σωτήριο πάθος του.